Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με αυτό που αναστάτωσε περισσότερο τον κόσμο και είδαμε έντονη αντίδραση και από την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου αυτή την είδηση, που ο Θεός να την κάνει είδηση, αυτό το, την ψεύτικη ανάρτηση στην ουσία με ένα παιδί που, για ένα παιδί που χάθηκε δήθεν λόγω εμβολίου. Η αντίδρασή σας ήταν έντονη, δυναμική και έφτασε μέχρι και την αστυνομία. Ναι, πέραν της οργής την οποία αισθανθήκαμε διαπιστώνοντας την κατάντια ουσιαστικά ορισμένων συμπολιτών μας οι οποίοι θέλησαν κατά αυτόν τον εσχρό θα έλεγα τρόπο να εκμεταλλευτούν την ψυχολογική φόρτιση σίγουρα που διακατέχει πολλούς συμπολίτες μας και τις ανησυχίες ή τους προβληματισμούς τους, οι οποίες είναι απόλυτα κατανοητές, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, σε σχέση με το εμβόλιο και την ασφάλειά του. Αυτή όμως, το κατάντημα θα έλεγα, του να φτάσουμε να δημιουργούμε ψεύτικες ειδήσεις, οι οποίες γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θα προκαλούσαν αίσθηση και θα επέτειναν όχι απλά το κλίμα αμφιβολίας, αλλά τον πανικό ανάμεσα σε στους συμπολίτες μας, αυτό πλέον θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να απαντηθεί άμεσα και η μόνη οδός την οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ήταν η καταγγελία στην αστυνομία, καθώς τέτοιου είδους φαινόμενα πρέπει να απαντάσσονται εν τη γενέση τους. Μάλιστα, και, και θα σας έλεγα ότι το συγκεκριμένο είναι ξεκάθαρο ότι ήταν ψεύτικη είδηση, ήταν μια κακοπροαίρετη ανάρτηση. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα δημοσιεύματα που ενδεχομένως να προβληματίζουν, γιατί και εκεί έγκυται, το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προβληματισμός σε σχέση με τα safe news, από το γεγονός ότι μπορεί να πιάνουν κάποιοι ένα αληθινό γεγονός, να το συνδέουν με κάποια άλλα ψεύτικα και να μην είναι τόσο εύκολη η γραμμή για να ξεκαθαρίσει και να ξέρει κάποιος αν αυτό που διαβάζει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ανεξέλεκτη κατάσταση, αν αυτή η αναφορά είναι αληθινή ή ψεύτικη. Δυστυχώς η πανδημία συνοδεύτηκε και από αυτή την επιδημία, θα έλεγα, παραπληροφόρησης, η οποία λόγω της εύκολης χρήσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας, η οποία μας παρέχει, ευτυχώς θα έλεγα γενικά, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς, τη δυνατότητα να διασπείρουμε άμεσα, με μεγάλη ταχύτητα, την όποια είδηση θα θέλαμε να ανακοινώσουμε, δυστυχώς ζούμε αυτό το γαϊτανάκι από ειδήσεις οι οποίες όχι απλά παραπληροφορούν και συγχύζουν, πολλές φορές οδηγούν και σε δυσκολία πραγματική στη διαχείριση της πανδημίας. Μήπως όμως, με συγχωρείτε, μήπως όμως βρίσκουν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τις επίσημες, τις τεκμηριωμένες θέσεις των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Γιατρέ, θα σας έλεγα, μήπως όμως βρίσκουν και πρόσφορο έδαφος. Μας ακούει ο γιατρός. Γιατρέ, με ακούτε ένα δευτερόλεπτο να ρωτήσω κάτι. Εγώ, για παράδειγμα, θα σας έδινα έτσι, αν μου δίνετε μισό δευτερόλεπτο, βεβαίως, το πιο απλό παράδειγμα του «με συμβούλευσε ο γιατρός μου να μην εμβολιαστώ». Χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από το γιατί το είπε αυτό ο γιατρός. Δηλαδή, να αποφεύγουμε, να πούμε και τη λεπτομέρεια ότι μου είπε ο γιατρός να μην εμβολιαστώ αυτές τις μέρες μέχρι, για παράδειγμα, να ξεπεράσω μια υιογενή λίμωξη η οποία με ταλαιπωρεί. Αυτό θα σας έλεγα, γιατρέ, ότι μήπως τέτοιες συμπεριφορές οξύνονται ενδεχομένως και από ενέργειες, δηλώσεις, τοποθετήσεις και μελών του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου που να μην είναι τόσο ξεκάθαρες και να ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων. Η επίσημη θέση τόσο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου όσο και των επιστημονικών εταιριών ήταν από την αρχή της πανδημίας και ξεκάθαρη και καθολική ως προς την συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας. Το γεγονός ότι μεμονωμένα μέλη μας, ένας πολύ μικρός αριθμός, είτε προσπαθούν να διασπείρουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν εμπίπτουν μέσα στις καθολικά αποδεκτές και επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις που εκφράζουν όλα τα επίσημα, τα αρμόδια επιστημονικά όργανα, όπως είναι
και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και οι επιστημονικές του εταιρείες, αλλά πολλό μάλλον η επίσημη ευρωπαϊκή ή αμερικανική υγειονομική φορείς. Αυτές τις θέσεις εμείς καλούμε το κοινό να ακολουθεί και επομένως η όποια παραπληροφόρηση δίνεται, είτε σε σχέση με το εμβόλιο, είτε σε σχέση με την θεραπευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος όντας νοσούντας από κορονοϊό, αυτές τις πληροφορίες θα τις παίρνει μέσα από τις επίσημες θέσεις των αρμόδιων υγειονομικών φορέων και όχι από μεμονωμένες αναρτήσεις, έστω και μελών μας. Και αν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και δράσεις, στο τέλος της ημέρας ο κάθε ένας που σκέφτεται λογικά θα σκεφτεί. Μάλιστα. Εγώ θα ακούσω μία μεμονωμένη άποψη ή αυτό που μου λέει η ολότητα σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας. Γιατρέ, επειδή ξέρω ότι έχετε μία άλλη υποχρέωση. Και και εμάς τους ίδιους στην αξιολόγηση της σωστής πληροφόρησης. Γιατρέ, επειδή ξέρω ότι έχετε και μία άλλη υποχρέωση, δύο σύντομα ερωτήματα θα απευθύνω. Το πρώτο, τι έγινε με τις απειλές, αν υπήρξε κάποια εξέλιξη που δεχτήκατε ως εταιρεία μετά την εισήγησή σας για εμβολιασμό παιδιών από 12 ετών και άνω. Ναι, ήταν ένα άλλο απαράδεκτο βέβαια γεγονός, το οποίο μας ανάγκασε να προβούμε σε καταγγελία στην αστυνομία και όπως είχαμε δηλώσει εξ αρχής, καταθέτοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στην ικανότητα των, των διοκτικών αρχών να διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις, από ό,τι φαίνεται η όλη υπόθεση προχώρησε ταχύτατα και εξ όσων και εμείς πληροφορούμαστε υπήρξε ήδη και μία σύλληψη. Μάλιστα. Και μία παραδοχή. Επομένως θα ακολουθηθεί η οδός που προβλέπεται από την νομοθεσία. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και το τελευταίο, και το τελευταίο γιατρέ... Όσον αφορά τις καταγγελίες αυτές με τις ειδήσεις, επίσης η διερεύνηση προχώρησε ταχύτατα και ήδη όπως προφορούμαστε και εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 3 έως 4 άτομα έχουν εντοπιστεί, έχουν ανακριθεί και έχουν παραδεχτεί κιόλας το συγκεκριμένο γεγονός. Είχαμε και τέταρτη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επίσης παραδέχτηκε. Αυτή τη αισχρή ψευδού είδηση. Λοιπόν, και το τελευταίο, συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό, θα δει και τα επιδημιολογικά. Ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν είναι τα πρωτόκολλα στα σχολεία. Φαίνεται να υπάρχει ένα ζήτημα με τις μάσκες στα δημοτικά. Η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να εισηγείται ότι πρέπει να φορούν τα παιδιά μάσκα, δεν δέχονται όμως οι γονείς. Και από την άλλη, θα έλεγε κάποιος ότι έχουν και δίκιο. Με τέτοιες θερμοκρασίες, λένε παιδιά με μάσκες, ειδικά του πρώτου κύκλου, σε 35, 36, 37, ακόμη και πιο ψηλές θερμοκρασίες, δεν θα αντέξουν. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τη θέση και την ανησυχία και την ευαισθησία, εννοείται, και των γονέων. Εμείς αυτό που καταθέσαμε, όπως το καταθέσαμε και πέρσι φυσικά, είναι ότι ο όποιος προβληματισμός ή ανησυχία για το θέμα της ασφαλούς τη χρήσης της μάσκας, αυτό έχει αποδειχτεί μέσα από πάρα πολλές και έρευνες και μελέτες, δεν επηρεάζει καθόλου το θέμα της υγείας, το ότι σαφέστατα, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά, για όλους, υπό συνθήκες καύσωνα, η χρήση της μάσκας είναι άβολη. Αυτό όλοι το αναγνωρίζουμε και όλοι το ξέρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Εννοείται ότι φυσικά με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, ενδεχόμενα η προσπάθεια να διατηρήσεις ένα υποφερτό περιβάλλον μέσα στο οποίο να επιτελείται η εκπαιδευτική διαδικασία, ενδεχόμενα θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη χρήση της μάσκας. Οπότε εκεί ίσως θα πρέπει να εξευρεθούν κάποιοι τρόποι με την τήρηση την αυστηρή των υπόλοιπων υγειονομικών μέτρων προφύλαξης, αλλά η κατάθεση της εισήγησης για τη μάσκα για μας ήρθε για να καταδείξει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προστατεύσουμε και τα μικρά τα παιδιά. Γιατρέ, και πιστέψτε με, η εμπειρία αυτού του 1,5 χρόνου από παιδιά αυτής της ηλικίας ήταν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα παιδάκια αυτά συμμορφώνονταν άριστα στη χρήση της μάσκας. Φυσικά η χρήση χρειάζεται την επίβλεψη των ενηλίκων, τη συνεχή υπόδειξη και συμμόρφωση ως προς τον ορθό τρόπο εφαρμογής της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ.